Θα προσπαθούν να το λύσουν με την πένα, μα δεν θα μπορούν. 99 φορές με τον πόλεμο και μία με την πένα. Αν βρεθούν τρεις δυνάμεις σύμφωνες, τίποτα δεν θα πάθετε. Αν το ζήτημα λυθεί με τον πόλεμο, θα πάθετε πολλές καταστροφές. Σε τρεις χώρες, μία θα μείνει. Οι Τούρκοι θα μάθουν το μυστικό τρεις μέρες γρηγορότερα από τους Χριστιανούς. Ξένος στρατός θα έρθει, Χριστό θα πιστεύει, γλώσσα δεν θα ξέρει. Με άλλους θα κοιμηθείτε και με άλλους θα ξημερωθείτε. Εσείς θα πάτε να κατοικήσετε άλλου και άλλοι θα έρθουν να κατοικήσουν σε εσάς. Να έχετε το σταυρό στο μέτωπο για να γνωρίζουν ότι είστε χριστιανοί. Δεν θα φτάσει ο εχθρός στην πόλη. Στη μέση του δρόμου θα έρθει το μαντάτο ότι έφτασε το ποθούμενο. Θα έρθει καιρός που μια γυναίκα θα διώχνει 10 Τούρκους με τη ρόκα. Στην Αυλώνα θα γίνει χαλασμός. Θα έρθουν στρατεύματα να ελευθερώσουν τον τόπο. Να κρυφτείτε ή κοντά στην πόρτα ή κοντά στην πλάκα, αν είναι βιαστικό και γρήγορο. Πολλά θα συμβούν. Οι πολιτείες θα καταντήσουν σαν παράγκες. Μετά τον πόλεμο, οι άνθρωποι θα τρέχουν μισή ώρα δρόμο για να βρίσκουν άνθρωπο και να τον κάνουν αδερφό. Στην πόλη θα χυθεί αίμα που τριχονίτικο κοδαμάλι θα πλέψει. Καλότυχος όποιος ζήσει μετά τον γενικό πόλεμο θα τρώγει με ασημένιο κουτάλι. Μετά τον γενικό πόλεμο θα ζήσει ο λύκος με το ορμή. Θα είναι τον 8ο αιώνα που θα γίνουν αυτά. Θα μας οχτεί το χιλιάρμενο στο σκάλωμα και θα έρθουν οι κοκκινογέλεκοι να πολεμήσουν για εσάς. Ή τρεις μέρες ή τρεις μήνες ή τρία χρόνια θα βαστάξει. Θα ζητήσουν να σας πάρουν και στρατιώτες. Δεν θα προφτάσουν όμως. Οι αντίχριστοι θα φύγουν, αλλά θα έρθουν πάλι. Έπειτα θα τους κυνηγήσετε έως την κόκκινη μηλιά.